Και πάμε να δούμε αυτήν εδώ τη συνδυαστική, η οποία ήταν πραγματικά μία από τις ίσως και η δυσκολότερη συνδυαστική που έχει ζητηθεί ποτέ. Να την αποδομήσουμε λίγο-λίγο και να την μελετήσουμε βασικά, γιατί κατά την άποψή μου αυτή σε επίπεδο εξετάσεων είναι μόνο για κάποιον ο οποίος πάει πραγματικά για το άριστα. Και μας λέει λοιπόν ότι για την εξέταση μιας θεματικής ενότητας διατίθεται 4 διαφορετικά αμφιθέατρα, τα χύψη Z ωμέγα, με 100 αριθμημένες θέσεις το καθένα. Στην εξέταση μας λέει θα λάβουν μέρος 250 φοιτητές συνολικά, 80 από το Α έτος, 100 από το Β έτος, 70 από το Γ έτος σπουδών. Για την οργάνωση της εξέτασης, κάθε φοιτητής χαρακτηρίζεται μόνο από το έτος σπουδών και δεν ενδιαφέρει η ταυτότητά του. Ας κάνω καταρχάς μια λογική υπόθεση, γιατί ήδη αυτές οι τέσσερις γραμμές έχουν πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία την οποία θα πρέπει να την αποδομήσω. Και λοιπόν, έχουμε καταρχάς λοιπόν 250 φοιτητές συνολικά και για τους 250 φοιτητές συνολικά, οι οποίοι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι τα αντικείμενα τα οποία θα τοποθετήσουμε στα αμφιθέατρα προκειμένου να πάνε να γράψουν. Τα αμφιθέατρα λοιπόν είναι το Χ, το Ψ, το Ζ και το Ωμέγα. Να δούμε καταρχάς ότι τα αντικείμενα μας λέει ότι κάθε φοιτητής χαρακτηρίζεται μόνο από το έτος σπουδών του, δηλαδή στην ουσία ένας πρωτοετής φοιτητής είναι ένα Α, ο δευτεροετής είναι ένα Β και ο τριτοετής είναι ένα Γ. Και δεν ενδιαφέρει η ταυτότητά του, δεν ενδιαφέρει δηλαδή ποιος είναι. Μας ενδιαφέρει μόνο το προσδιοριστικό, το οποίο λέει ότι είναι πρωτοετής. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο γραμμές είχαν πολύ μεγάλη πληροφορία και εδώ πραγματικά υπήρξε πρόβλημα συγκεκριμένη εξεταστική. Είναι λοιπόν ότι στην πραγματικότητα τα αντικείμενά μου είναι 80α, αμέσως μετά έχω 100β και τέλος έχω και 70γ. Συνολικά 250 αντικείμενα λοιπόν. Επίσης, βέβαια, υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα αν το μυαλό πήγε φυσικά στη διαδικασία των υποδοχών. Είναι το γεγονός ότι εδώ πέρα με μεγάλη προσοχή πρέπει να δούμε ότι τα αμφιθέατρα έχουν μια χωρητικότητα. Δηλαδή, μας λέει ότι έχει 100 θέσεις το καθένα αριθμημένες. 100 διαφορετικές θέσεις, δηλαδή, αυτές εδώ οι μπλε παύλες δηλαδή, ορίζουν ότι δεν έχουμε πρακτικά το χαρακτηριστικό των υποδοχών. Όπου το χαρακτηριστικό των υποδοχών είναι ότι η κάθε μια υποδοχή μπορεί να πάρει από κανένα ως όλα τα αντικείμενα, έτσι. Άρα λοιπόν 100 θέσεις σε κάθε ένα αμφιθέατρο, ως τώρα αυτή είναι η εικονοποίηση την οποία μπορούμε να κάνουμε. Και αμέσως μετά, βέβαια, προχωρούμε τώρα στην επίλυση των ερωτημάτων, εφόσον έχουμε διελευκάνει καταρχάς αυτά τα δύο σημεία τα οποία αναφέραμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, όπου στο πρώτο ερώτημα μας λέει με πόσους τρόπους μπορούν να καθίσουν οι φοιτητές από τα 3 έτη σπουδών στα 4 αμφιθέατρα, αν δεν υπάρχουν περιορισμοί. Και τώρα αυτομάτως λοιπόν θα πρέπει να αρθεί το γεγονός ότι θα σκεφτόταν κάποιος ότι το πρόβλημα είναι διανομή σε υποδοχές για πολλούς λόγους. Και έτσι λοιπόν θα πάρουμε τώρα τις θέσεις οι οποίες είναι στα αμφιθέατρα και θα πάμε και θα τις απλώσουμε σε μία σειρά. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι το αμφιθέατρο το πρώτο, το αμφιθέατρο Χ, αμέσως μετά έχω το αμφιθέατρο Ψ, αμέσως μετά έχω το αμφιθέατρο Z και τέλος έχω το αμφιθέατρο Γ, W, όπου θα πάω και θα ρίξω λοιπόν αυτά τα αντικείμενα, δηλαδή τα 80α, 100β και επίσης τα 70γ, αλλά η θέση συνολικά, και πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός στο θέμα αυτό, έτσι, είναι ότι η θέση είναι συνολικά 100 σε κάθε αμφιθέατρο, άρα λοιπόν συνολικά έχουμε 400 θέσεις. Εντάξει, 400 θέσεις. Και τώρα βέβαια εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα, γιατί θα πρέπει να τους τοποθετήσουμε, είναι διακεκριμένες θέσεις, άρα έχει σημασία ποιος κάθεται πού. Έχουμε μεταφερθεί πλέον σε ένα πρόβλημα διατάξεων, δηλαδή η σειρά με την οποία κάθονται τα αντικείμενά μας έχει σημασία. Και δεν έχουμε κάποιον επιπλέον περιορισμό, οπότε λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε κάποιον τύπο να επικαλεστούμε. Και τώρα εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε με ένα τρίκ, το οποίο το έχουμε δει άλλη μια φορά, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να το δούμε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, μια συνιστόμενη στρατηγική είναι η εξής, ότι αφού έχω ομάδες ομοίων αντικειμένων, έχω τα α, τα β και τα γ, έτσι, δηλαδή στις παύλες τις 400 συνολικά θα ρίξω τα α, τα β και τα γ, τα α όμως είναι 80, τα β είναι 100, και τα γάμα είναι 70, ναι, είναι διατάξει το πρόβλημα, γιατί σε κάθε μία παύλα θα πέσει ακριβώς ένα από τα αντικείμενα αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι θα υπάρχουν και παύλες οι οποίες θα είναι κενές, εντάξει. Και τώρα όλο το κολπάκι, ας πούμε, εδώ είναι να βάλουμε άλλη μία κατηγορία αντικειμένων, τα οποία θα συμβολίζουν ότι η θέση είναι κενή για να χρησιμοποιήσω ομαλά τον τύπο των μεταθέσεων ομάδων ομοίων.
δηλαδή 80 και 100, 180 και 70, 250, άρα λοιπόν και 150 κενά θα ρίξω πάνω στις παύλες και έτσι λοιπόν η μοντελοποίηση του προβλήματος καθόλου εύκολη θα έλεγα, είναι ότι το πρόβλημα είναι μια μετάθεση ομαδονομίων και η λύση του είναι 400 παραγωγικό στον αριθμητή και στον παρανομαστή έχουμε διαδοχικά 80 παραγωγικό, 100 παραγωγικό, 70 παραγωγικό και τέλος 150 παραγωγικό. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό εδώ το ερώτημα. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα κανονικά πρέπει να το λύσει αυτός που το έβαλε. Είναι ένα ερώτημα τρομακτικά δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, είναι πιθανότατα το πιο δύσκολο ερώτημα που έχω δει τουλάχιστον εγώ σε θέματα συνδυαστικής. Με πόσους τρόπους, λέει, μπορούν να καθίσουν οι φοιτητές στα 4 αμφιθέατρα, αν ολόκληρο το β' έτος πρέπει να κάτσει στο αμφιθέατρο ω και δεν επιτρέπεται να έχουμε φοιτητές από διαφορετικό έτος στο ίδιο αμφιθέατρο. Οπότε πάμε να φτιάξουμε καταρχάς το σχήμα το οποίο θα μας βοηθήσει λίγο να το εικονοποιήσουμε. Έχω συνολικά 80α, έχω 100β και έχω και 70γ στη διάθεσή μου. Και τα αμφιθέατρα είναι τα γνωστά, είναι το αμφιθέατρο Χ, το αμφιθέατρο Ψ, το αμφιθέατρο Ζ και το αμφιθέατρο Ω. Και τώρα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τους δύο περιορισμούς με τη σειρά που δίνονται. Ο πρώτος περιορισμός μας λέει ότι ολόκληρο το β' έτος πρέπει να κάτσει στο αμφιθέατρο Ω. Και εδώ δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί μέσα στο αμφιθέατρο Ω, όπως είπαμε, έχουμε 100 θέσεις. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής, είναι ότι παίρνουμε αυτά τα 100 β' όπως είναι, τα οποία είναι 100 όμοια αντικείμενα και τα πηγαίνουμε, τα αφαιρούμε από το σύνολο των αντικειμένων αν θες, και πηγαίνω και τα βάζω να κάτσουν τα 100 β' στο αμφιθέατρο Ω. Οπότε στην ουσία ξεπαστρεύουμε τον περιορισμό, έτσι, δηλαδή τα β' στο αμφιθέατρο Ω με έναν τρόπο και ξεπερδέψαμε με αυτό. Το οποίο βέβαια είναι σημαντικό να φτάνει στο συλλογισμό σε ένα σημείο. Και μετά τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι του συλλογισμού, το οποίο πραγματικά είναι προβληματικό και δύσκολο, όπου μας λέει ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε φοιτητές από διαφορετικό έτος στο ίδιο αμφιθέατρο. Και έτσι λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να κάνει το λογικό συλλογισμό ότι τα α, ας πούμε, θα πέσουν στο αμφιθέατρο Χ και τα γ θα πέσουν στο αμφιθέατρο Ψ. Αλλά εδώ πέρα η ανάλυση περιπτωσιολογίας είναι λίγο πιο σκληρή. Δηλαδή, τι εννοώ. Ξεκινώντας δηλαδή, θα πάρουμε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες περιπτώσεις είναι μια εξαντλητική περιπτωσιολογία η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Για να τη δούμε λίγο. Περιπτώσεις λοιπόν είναι οι εξής. Και το γράφω λίγο συντομογραφικά. Να πέσουν τα άτομα α, έτσι, να πέσουν στο αμφιθέατρο Χ είναι μία περίπτωση. Προσοχή όμως τώρα, γιατί εδώ κρύβεται ας πούμε, η ουσία της δυσκολίας αυτού του πράγματος. Τότε τα άτομα γ θα πέσουν και στο Ψ και στο Ζ. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό εδώ πέρα το οποίο έχω γράψει πράγματι σέβεται τους περιορισμούς της εκφώνησης. Γιατί στο αμφιθέατρο α έχω τα. Στο αμφιθέατρο Χ έχω τα α. Και στα αμφιθέατρο Ψ και Ζ έχω τα Γ, που σημαίνει τι, ότι πράγματι σέβομαι τον περιορισμό της εκφώνησης και τα Ψ και τα Ζ, τα αμφιθέατρα να έχουν φοιτητές μόνο από ένα έτος. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν είναι ότι θα βάλουμε στο ένα αμφιθέατρο τους μεν και στο άλλο αμφιθέατρο τους δε. Στο ένα αμφιθέατρο θα βάλουμε φοιτητές από το ένα έτος και στο άλλο αμφιθέατρο θα βάλουμε στην πραγματικότητα φοιτητές από το άλλο έτος. Πάμε αμέσως μετά να δούμε και την συνέχεια της περιπτωσιολογίας. Η δεύτερη περίπτωση θα είναι το Α να πέσει στο αμφιθέατρο Ψ και τα Γ να πέσουν στα αμφιθέατρα Χ και Ζ. Συνεχίζω, άλλη περίπτωση είναι το α να πέσει στο αμφιθέατρο Z και το γ να πέσει στα αμφιθέατρα Χ και Ψ. Επόμενη περίπτωση είναι τα γ αυτή τη φορά θα βάλω να πέσουν πάνω σε ένα αμφιθέατρο και το άλλο να πέσει στα δύο. Εντάξει, δηλαδή το γ να πέσει στο Χ αμφιθέατρο και το α να πέσει στο Ψ και στο Z. Και συνεχίζουμε την περιπτωσιολογία μας, το γ να πέσει στο Ψ και το α να πέσει και στο Χ και το Z. Και τελευταία περίπτωση η οποία μπορεί να τύχει είναι το γάμα να είναι στο αμφιθέατρο Z και τα άτομα α να είναι στα αμφιθέατρα Χ και Ψ. Άρα δηλαδή έχουμε στην ουσία δύο ομάδες φοιτητών. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ότι τα άτομα της μίας κατηγορίας φοιτητών να παίζουν σε δύο αμφιθέατρα και τα άλλα σε ένα. Τώρα, συνεχίζοντας ακόμα βέβαια περαιτέρω, πάλι τα πράγματα δεν είναι και ό,τι πιο απλό υπάρχει στον κόσμο, γιατί ναι, θα βάλουμε τώρα τα άτομα α στο αμφιθέατρο Χ, τα οποία τι σημαίνει ότι έχω 80α συνολικά, τα οποία 80α θα πάνε να τοποθετηθούν σε 100 θέσεις συνολικά, ναι. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα σχετικά εύκολο πρόβλημα, γιατί είναι 100 παραγωγικό να είναι όλοι οι τρόποι και ο παρονομαστής επίσης είναι 80 παραγωγικό επί 20 παραγωγικό. Εντάξει, μεταθέσεις ομάδων ομοίων όπως είδαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, διατάσσω τα α μαζί με 20 κενά όμως.
Ενώ τώρα όσον αφορά τώρα τα γάμα τώρα όμως έχουν μία εμπλοκή. Ποια είναι η εμπλοκή? Ότι στην πραγματικότητα τώρα έχουμε να τους στήσουμε μία διάταξη, η οποία διάταξη πόσες θέσεις έχει συνολικά? 200 θέσεις. Δηλαδή είναι σαν να τα βάζουμε όλα σε μία σειρά και 100 αριστερές θέσεις να είναι τα ψ και τα ζ, ενώ οι 100 δεξιές θέσεις να είναι τα ζ. Και εδώ ομοίως είχαμε 100 θέσεις. Συνεπώς σε 100 θέσεις πέσανε τα α, τώρα σε 200 θέσεις θα διατάξουμε τα ψ και τα ζ, που σημαίνει ότι οι τρόποι τους είναι 200 παραγωγικό, 70 παραγωγικό, τα οποία είναι τα άτομα γ, επί 130 παραγωγικό. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η ανάλυση περί του συλλογίας. Εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Εδώ πέρα τώρα θα αλλοιωθεί λίγο, γιατί στις 100 θέσεις τώρα του αμφιθεάτρου Χ έχουμε 100 παραγωγικό στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά τώρα έχουμε 70 παραγωγικό επί 30 παραγωγικό. Και τώρα τα άλλα δύο αμφιθέατρα γίνονται ένα στην ουσία και έχουμε 200 θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν αυτά τα αντικείμενα και έτσι έχουμε 200 παραγωγικό προς τα αντικείμενα αυτά είναι συνολικά 80 παραγωγικό επί 120 παραγωγικό. Ομοίως και αυτά εδώ, τώρα αυτά έχουν ακριβώς την ίδια ιδιότητα, άρα λοιπόν θα είναι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση και όλα τα αποτελέσματα αυτά θα τα κάνουμε κανόνα του αθροίσματος. Κανόνα του αθροίσματος επειδή διακρίναμε διαφορετικές περιπτώσεις. Ξαναλέω εδώ πέρα, εντάξει, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση αυτό το ερώτημα 1β.